Πήγατε βρε να τον ακούσετε πως τα λέει. Μονιάστε χωριανοί. Μην κοιτάτε πως θα βγάλετε ο ένας το μάτι του άλλου. Μην μου ζητάτε προσωπικά ρουσφέτια. Το σύνολο. Κοιτάξτε πως θα καλυτερέψει το σύνολο. Όμορφα λόγια. Βρε να το βράσω εγώ το σύνολο. Να το στύψω και με το ζουμί του να θάψω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου και να μου πουν όλοι μπράβο. Βρε Όρνιο, αντί να ψηφίσω το Δαμαλά που σου τάζει εσένα να σε διορίσει κλητήρα και το Θανάση αγροφύλακα, γιατί να μην ψηφίσω τον Τίνο που σου λέει ο άνθρωπος θα κοιτάξω για όλους και όχι για 5-10 πρωτοπαλίκαρα του κόμματος. Εγώ τον θέλω τον πολιτικό να μου βρεθεί σε μια ώρα ανάγκης. Να τρέξει για τη δουλειά μου. Να μου δώσει κουράγιο. Να μου πει ένα ψέμα. Ψέμα κομμάτια να γίνει. Να με καλοκαρδίσει. Και έπειτα βρε άνθρωποι είμαστε. Για να αίσθημα ζούμε. Κι όχι όποιος βάλει τα πιο πολλά. Όποιος βάλει τα πιο πολλά. Ναι. Μα δεν σου είπε Σταύρο το πρωί που πέρασε από εδώ να βάλεις φουκάρι στα βερεσέδια. Είπε να μπεις φουκάρι στα βερεσέδια. Βεβαίως. Ζήτω του Δεντράκη! Ναι! Ζήτω του Δεντράκη! Δεντράκη! Μπράβο! Δεντράκη! Δεντράκη! Γεια σου κύριε Τίλο μου! Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε! Έλα κύριε Τίλο! Κάτσε! Κάτσε μαζί μας! Έλα μπράβο! Βρε τον κύριο! Πώς πήγε Τίνο μου στα χωριά η περιοδία? Α! Περίφημα! Είμαι ενθουσιασμένος! Με άκουσαν με μεγάλη προσοχή. Θέσεις θέλουμε εμείς κύριε Ντίνο, θέσεις στο δημόσιο, ε. Και πού θα βρεθούν κύριε Παρτσακλή θέσεις για όλους στο δημόσιο? Άμα θες εσύ μπορείς, μπορείς. Να κάνεις ένα νόμο να οικονομηθούμε όλοι μας εδώ. Καλά τα λες, αλλά δεν γίνονται. Και δεν μπορώ να σας υποσχεθώ και να βγω ύστερα ψεύτης. Να είσαστε σίγουροι πως θα υποστηρίξω κάθε αίτημά σας που θα είναι δίκαιο. Με τον παρδόν κύριε Ντίνο, μια επερώτηση. Πρέπει να είναι πάντα δίκαιο αυτό που θα ζητάμε? Φυσικά. Εμάν είναι έτσι, τότε τι τους χρειαζόμαστε τους πολιτικούς? Το δίκιο του ο καθένας το βρίσκει και στο δικαστήριο. Ο σκοπός είναι να έχω άδικο και να με κάνεις να το κερδίσω. Τότε να σε πω μεγάλο πολιτικό. Φίλε μου, δεν το έχω σκοπό να γίνω όργανο του καθενός για τις αδικίες που έχει στο νου του να κάνει. Τέτοιοι ψήφοι ας μου λείπουν. Με το συμπάθειο κύριε Ντίνο, αλλά ο Μίτσος μίλησε σωστά. Ας πούμε ότι αύριο κλέβω την κατσίκα του Θανάση και με κουβαλάνε στο δικαστήριο. Έρχομαι λοιπόν σε σένα που σε ψήφισα. Τι θα κάνεις, ε? Και γιατί να την κλέψεις την κατσίκα του Θανάση? Για να φάω, τι θα φάω? Τη δικιά σου την κατσίκα να φας. Μπα, καλέ τι μας λες. Να σφάξω το δικό μου το ζωντανό. Δεν γίνεται, το πονάω. Και ο Θανάσης δεν το πονάει το δικό του? Αυτός τι θα φάει? Θα κλέψει το δικό μου. Για να μην μας λείπουν οι φαγωμάρες και τα δικαστήρια. Ωραία, ε. Ωραία, δεν τα πας.